Γεια σας παιδιά. Γιο, καλή χρονιά. Καλή χρονιά από τον Πάνο. Έχουμε ένα διαφορετικό βίντεο σήμερα. Όπως και κάθε φορά με τον Πάνο έχουμε διαφορετικό βίντεο. Κάνω τη διαφορά, εγώ. Δεν είμαστε για τα συνηθισμένα. Αυτή τη στιγμή πάμε να πάρουμε το φορτηγάκι του παππού του και πάμε να κάνουμε pick up το επόμενο project για το garage του Binos Tuning. Project build. Ο Πάνος δεν ξέρει τι ακόμα τη μηχανάκι είναι, πώς είναι και τα λοιπά, δεν το έχει δει. Για να δούμε. Θα το δει και θα μας πει τη γνώμη του. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε το φορτηγάκι. Ωρε φορτηγάκι, εργαλείο. Έμπουσε δικέ μου. Έλα δικέ μου. Έτοιμη. Και τα κλειδιά εδώ. Έτοιμη για φόρτωμα. Πάμε για φόρτωμα. Νέο project για το κανάλι. Θέλω τώρα να μαντέψετε στα σχόλια από κάτω τι μηχανάκι θα είναι. Γιατί σκοπό θα είναι. Και γιατί σκοπό. Είναι και αυτό. Αυτό είναι πιο σημαντικό. Τι μηχανάκι θα είναι. Φτάνουμε λίγο πολύ. Πάμε να κάνουμε το pick up και τα λέμε σε λίγο. Ετοιμαστείτε για τρελά σκηνικά. Το κάναμε το pick up. Μόλις παραλάβαμε το δίκυκλο δυναμίτη, παύλα πύραυλο, παύλα όργωμα, παύλα τραχτέρ. Δώσε υλικό. Πώς σου φάνηκε, πώς το είδες? Ωραίο. Καλό μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι. Καλοσυντηρημένο φαίνεται. Ναι, η αλήθεια είναι ότι η σκόνη προστατεύει το χρώμα, είναι η αλήθεια. Έτσι δεν είναι? Εντάξει, όμως και εγώ χτες που το είδα πρώτη φορά το περίμενα. Τέρμα χειρότερο. Πιο χάλια, ναι. Φλαγιστικά σπασμένα και τέτοια. Ναι, και εγώ κάτι τέτοια εικόνα περίμενα, ναι, να δω. Αλλά είναι πολύ κομπλέ. Δεν ξέρεις πόσο σούπα είναι και μέσα. Όχι, μέσα θέλει δουλειά το μοντέρ. Θέλει δουλειά. Project. Και να μην ήθελε βασικά, ξέρεις πώς είμαι εγώ. Οπότε δεν γίνεται να μην πάρει δουλειά. Ναι, αυτό. Λοιπόν, πάμε γκαράζ και τα λέμε σε λίγο. Ο Πάνος πλένει τα χέρια του, αυτό σημαίνει ότι το ξεφορτώσαμε. Μάλλον ήταν πολύ καθαρό. Ναι, έχει αρχίσει να του αρέσει το μηχανάκι αυτό. Λοιπόν, το μηχανάκι είναι εδώ, να του δώσουμε κανένα hint. Ναι, είναι μαύρο. Είναι μαύρο. Τρελό hint. Δεν θέλω. Τα περισσότερα μηχανάκια είναι μαύρα, ξέρω. Ναι, είναι. Τι άλλο να του πούμε, ρε παιδί μου. Καλά, ότι είναι παπί. Έχει πολύ μικρές χρυσές λεπτομέρειες. Απ' τη μάνα του. Είναι καλό hint. Ρε φίλε, δεν είναι καλό hint αυτό τώρα, πλάκα κάνεις. Δες το λίγο. Έλα. Να πούμε και τι μοντέλο είναι περίπου. Όχι. Ναι, όχι, χρονολογία. Τη χρονολογία. Όχι, κυβικά θα το βρούνε. Κυβικά είναι καίκα με εκείνη, παιδιά, sorry. Ναι. Είναι χρονολογίες, ναι, ναι. Νομίζω του 7, του 8 και μετά έβγαινε μέχρι το 15. Ωραία. Α, βρήκα τι χιν θα δώσω. Αυτό από ό,τι διάβασα ήταν, το είχαν βγάλει για ανταγωνιστή του Krypton X. Ή το είχαν βγάλει πρώτα αυτό και μετά βγήκε το Krypton X, κάτι τέτοιο. Αλλά ήταν ουσιαστικά ανταγωνιστικό. Βέβαια, έδωσε τρελόχιν νομίζω. Ναι. Κοιτάξτε, παιδιά, άμα δεν το βρείτε τώρα με αυτό το hint, τώρα εντάξει. Λοιπόν, γράψτε κάτω στα σχόλια. Κάνω ένα pause εδώ το βίντεο και τα λέμε αύριο το πρωί. Στο βίντεο θα είναι σε μερικά δευτερόλεπτα. Οπότε θα δείτε πλάνα κατευθείαν. Αυτό είναι το μηχανάκι. Είναι ένα καβασάκι ZX 130, το οποίο ήταν παρατημένο. Δεν ξέρω τι έχετε γράψει κάτω στα σχόλια, αλλά ελπίζω να το βρήκατε. Αυτό το μηχανάκι το είχε ένας φίλος μου, ο Κώστας,
ο οποίος επειδή μετακομίζει δεν το ήθελε και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που με σκέφτηκε. Ουσιαστικά μου το έδωσε να το φτιάξω και να το έχω εγώ. Όπως βλέπετε είναι σε μέτρια κατάσταση, θέλει κάποια πραγματάκια να του φτιάξω. Αρχικά θέλει ένα πολύ καλό πλήσιμο γιατί έχει κάτι κατοικίδια εδώ πέρα. Σίγουρα θέλει λάστιχα. Το πίσω ειδικά έχει σκάσει και στο πλάι και είναι και φαγωμένο. Τώρα μοτερικά θυμάμαι αυτό το μηχανάκι ότι βάραγε για πολύ καιρό καδένα. Όπως βλέπετε εκεί μέσα επικρατεί μια λαδίλα, οπότε έχουμε να το φτιάξουμε και αυτό. Εδώ έχει μια ντίζα κοντέρ που είναι δεμένη. Από ό,τι μου έχει πει ο Κώστας, κάποιο θέμα έχει τον μπροστινό φρένο και κάποια από τις δύο ζάντες είναι στραβή, αλλά θα το δούμε αυτό. Το πρώτο βήμα είναι να το συμμαζέψω, να του βάλω λάστιχα και να το περάσω κταίο, γιατί το μηχανάκι αυτή τη στιγμή δεν έχει κταίο, ώστε να το φέρω πάλι πίσω στον γκαράζ και να αρχίσει το μεγάλο φτιάξιμο, το οποίο θα λυθεί όλο το μοτέρ σίγουρα. Και ό,τι άλλο χρειαστεί στην πορεία θα σκέφτομαι να το λύσω όλο, να το καθαρίσω και να είναι σούπερ. Και κάτι άλλο, θέλω κάτω τώρα στα σχόλια να μου γράψετε πώς θέλετε να το ονομάσω αυτό το παπί, αυτό το project για το κανάλι. Θα διαλέξω το πιο καλό και αυτό που μου ταιριάζει πιο πολύ. Οπότε τώρα θα το κάνω ένα πλύσιμο καλό. Πριν το πλύνω όμως, πάμε να δούμε τι έχει κάτω από τη σέλα. Λοιπόν, έχει μια σακούλα εδώ. Τι έχει εδώ? Κάτι φλασάκια είναι. Α, είναι τα φλασάκια που έχει... τώρα κατάλαβα. Είχε εδώ τα φλασάκια και μετά τα βάλανε μέσα στο φανάρι. Κομπλέ. Οπ. Ένα σετ ποινία. Αλλά πρέπει να είναι καμένα για να δω. Α, λέει και όκο επάνω. Αν το βλέπετε. Σκουπίδια. Τι άλλο έχει? Κάτι αυτοκολλητάκια. Εδώ είναι η μπαταρία. Θα τη βγάλω ώστε να το πλύνω και εδώ μέσα. Εδώ τι έχει? Ένα πανάκι. Αυτό είναι μάλλον θήκη δερμάτινη για τσιγάρα. Άλλο αυτοκόλλητο. Μία λάμπα καμένη. Σκουπίδια. Ένα χαρτάκι. Αυτό θα το κρατήσω, είναι από πινακίδα, αλλά για μπρακετάκια και τέτοια κάνει. Ένα σταυρουδάκι. Οπ. Ένα τεστ COVID αρνητικό. Και τι άλλο έχει? Ένα σπασμένο πλαστικό. Λοιπόν, πάμε για πλύσιμο. Έγινε και το πλύσιμο, προσπάθησα να καθαρίσω όσο καλύτερα μπορούσα το μηχανάκι. Εντάξει, έγινε πολύ καλύτερη κατάσταση. Εδώ στον κινητήρα προσπάθησα να καθαρίσω όσο πιο πολύ μάκα μπορούσα να βγάλω, αλλά έχει ακόμα πάνω, οπότε όταν θα κατεβάσω το μοτέρ θα το καθαρίσω πολύ καλύτερα. Έπλυνα και το κάλυμα της σέλας εδώ πέρα. Έχει ένα σκίσιμο η σέλα, αλλά θα το φτιάξω λογικά κάποια στιγμή. Θα κλείσω αυτό το βίντεο εδώ. Μην ξεχάσετε να γράψετε κάτω στα σχόλια πώς θέλετε να το ονομάσουμε αυτό το μηχανάκι, αυτό το project.
Θα διαλέξω την καλύτερη απάντηση που θα μου αρέσει πιο πολύ. Στο επόμενο βίντεο θα το προετοιμάσω για ΚΤΕΟ. Αρχικά θα του βγάλω λάδια και θα δω καρμπιρατέρ και ντεπόζιτο βενζίνης, να είναι όλα καθαρά, να πάρει μπρος, να το πάω για λάστιχα γιατί είναι τελείως σάπια και να πάει ΚΤΕΟ το μηχανάκι. Και μετά το ΚΤΕΟ λογικά θα ξεκινήσει η μεγάλη ανακατασκευή που θα ανοίξω μοτέρ, σασί, τα πάντα. Θα το καθαρίσω, θα γίνει σούπερ. Οπότε την άλλη εβδομάδα τα λέμε με νέο βιντεάκι, κάντε μια εγγραφή, κάντε ένα like αν σας άρεσε το καινούριο project και τα λέμε.